ή όχι από τα εκεί. Τα παίρνω τα ναι ή όχι. Ούτως ή άλλως, εσύ ψέματα δεν λες. Όχι. Δεν χρειάζεται καν να τσεκάρω. Αλλά και να ξέρα που είναι και αυτά τα ναι ή όχι εδώ πέρα τώρα, καλά θα ήτανε. Πολύ ωραία. Θα περιμένεις λίγο, Κατερίνα μου. Πόση ώρα θες? Μόλις ευρέθησαν. Άνετη λοιπόν. Γελάω με την πρώτη ερώτηση. Κρατάτε στα χέρια σου πάντα στο γρήγορα. Δεξί το ναι. Ναι, το είχα δει που το έκανε με το σεφερλί και μου άρεσε στο δεξί το ναι. Γιατί δεξιά δεν είσαι. Δεξί όχι. Ρε, ωραία, πάμε. Σου έχει ζητήσει πίσω δώρο πρώην σου, γι' αυτό γέλαγα. Ας το καλό. Αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου, με χάλασες. Ναι, φέρ' το πίσω. Πάω να σου φέρνω κόσμο μαζαράκι, γιατί με χάλασες τώρα αυτό. Τέτοιες γαντεμιές δεν τις θέλω. Άμα είναι από την Άννα Μαρία μου, μεγάλη χαρά την έχω και γουλού την Άννα Μαρία. Πάω να σου φέρω ένα ωραίο. Σκουλαρίκια φέρε μου. Σκουλαρίκια θέλεις, αλλά ναι. Δες, σε αυτά που φοράς τώρα εσύ δεν νομίζω ότι μπορώ να σου φέρω κάτι. Καλή φορά σκουλαρίκια. Θα τα αλλάξω. Βρε Άννα Μαρία, ποια να της δώσω. Να της δώσω αυτά ή να την πάω σε κόντρα σε αυτά. Ξέρει Άννα Μαρία. Αυτό. Όχι. Πιο μακρύ. Για βοήθησέ με. Πιο μακρύ. Πιο μακρύ. Τέτοιο. Έφυγα. Να λάμπει. Άκου εκεί. Μαζί της εδώ ροπίσω. Δεν ντρεπόμαστε λίγο εγώ. Πολύ συγχύσεις τώρα τον τελευταίο καιρό με αυτά τα θέματα. Με ξέρετε, Άννα Μαρία. Έλα αγάπη μου να τα φορέσεις εσύ. Φανταστικά. Μας τα ζήτησε αυτός. Μας παίρνει ζωή άλλα μόνες μας. Τα βάζω μετά τον ναι ή όχι. Μετά τον ναι ή όχι. Λοιπόν, πάμε. Καλά. Αυτή είναι εύκολη επίση ερώτηση. Έχεις κάνει σκηνή ζηλοτυπία, αλλά για την οποία μετά μετάνιωσε. Εντάξει. Μήπως μετανιώνεις για όλες. Όχι. Για συγκεκριμένη, γιατί. Γιατί έχω γίνει όμπα. Ρεζίλη. Ήτανε σε δημόσιο χώρο ή απλά έγινε γνωστό μετά. Μα πιο μικρή έκανα απίστευτα σκηνικά. Του είχα τρελάνει, δηλαδή. Έλεγε εντάξει. Απίστευτα σκηνικά. Μπορεί να τον πλησίαζε μία και να ήταν εξαδέρφη του. Και να έκανα ιστερία. Να έφυγα από το μαγαζί, να πήγαινα για τρία λεπτά, να πάρω την τσάντα μου και να έφυγα νευριασμένη. Θα σου πω όμως, υπάρχουν και άντρες που του αρέσουν και αυτά. Γιατί κολακεύονται. Όχι ότι τη αρέσει ποτέ να γίνει κάτι. Όχι. Νομίζω αυτά που έκανα εγώ δεν του άρεσαν. Αλλά έχω ηρεμήσει λίγο και δεν φτάνω σε τέτοια σημεία. Πολύ απλά, αν δω κάτι με ενοχλήσει, θα πάω τζαντούλα μου, γεια σας και θα εξαφανιστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύεις ότι είναι θέμα ηλικίας ή θέμα εμπειριών ή θέμα ότι ξέρεις πια το μετά και λες άσε με να προστατευτώ. Όχι, σέβομαι πιο πολύ τον εαυτό μου. Έχω αγαπήσει πιο πολύ τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό όταν το κάνουν οι γυναίκες, αλλάζουν λίγο τα πράγματα και προσελκύουν και πιο εύκολα τους σωστούς ανθρώπους κατά με. Για τους λάθους έχουμε. Μου γίνεις πολύ διαβασμένη, Κατερινιό μου. Τότε όλα τα βέβαια την βγάζω διαβάζοντας. Λοιπόν, πάμε. Τα Χριστούγεννα δέχτηκες τηλεφώνημα που δεν το περίμενες με τίποτα. Δεν σου πω από ποιον. Καλά, θα μου πεις τις διαφημίσεις, αλλά ναι. Γιατί δεν το περίμενες, γιατί θα σκάσω τώρα, δεν μπορώ να σκάσω εγώ. Ξέρεις τι γίνεται, έχει πολλές επιστροφές, έχει ανάδρομο. Δεν ξέρω τι γίνεται και έχει πολλές επιστροφές. Δηλαδή, άνθρωποι που μπορεί να έχει υπάρξει στο παρελθόν μαζί τους, ξαφνικά επιστρέφουν όλοι. Όχι για κάποιο περίπτωση, αλλά να δουν τι κάνεις, να ζητήσουν να βγείτε για ένα φαγητό, πώς είσαι. Έχω αυτό τελευταία εγώ. Βγήκες με κανένα πρώην σου για φαγητό? Ναι. Καλά. Αυτό δεν είναι ερώτηση από εδώ. Δεν πειράζει, μου αρέσει που το σήκωσες. Βγήκα να πω, αισθάνθηκες καθόλου αμήχανα, αισθάνθηκε εκείνο αμήχανο. Ήταν καλά όμως, γιατί έκλεισε έτσι ένα κομμάτι που δεν έκλεισε. Δεν έκλεισε, έκλεισε. Όχι, πλάκα. Κοίταξε, η πρώην είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, εννοείται πως έχω μπει στη διαδικασία και βγήκαμε πρώην, αλλά με πρώην με τον οποίο δεν ήμασταν πάρα πολύ καιρό μαζί. Και είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ σε όλα αυτά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος που δεν εκτιμούσα καθόλου ή που τότε μου είχε κλείσει ολοκληρωτικά, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία. Κατάλαβα. Περίπου κατάλαβα. Λοιπόν, έχει συναντήσει κακιά πεθερά? Ναι. Για πες μου, τι ήταν αυτό που σε ενοχλούσε πιο πολύ σε εκείνη, αυτό που θεωρούσες το πιο κουραστικό της, ας πούμε. Εντάξει, παιδί μου, εγώ τα βλέπω λίγο διαφορετικό. Κουραστικό, όχι, δεν υπάρχει λόγος, ούτε εννοώ κάτι συγκεκριμένο. Απλά λίγο εγώ είμαι άνθρωπος που είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν είμαι στην μπροστά, τι όμορφη που είσαι και θα πάω πίσω και θα πω καλά, πώς δίνεται έτσι αυτή, καλά, αυτή από τη σπίτι είναι καλά. Δεν είμαι. Εμένα μου αρέσουν οι ειλικρινείς άνθρωποι. Να τα λένε και μπροστά. Και επίσης δεν μπορώ τους ανθρώπους, ξέρεις, που είναι μόνο με τα λεφτά, με τα λεφτά, με τα λεφτά. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Έχεις ποτέ πεταχτεί μέχρι το περίπτερο φορώντας ότι βρεις? Όχι. Ναι, καλέ. Άντε, ναι. Δεν υπάρχει αυτό που αλήθεια σου λέω. Αλήθεια. Πότε? Πολλές φορές πια. Αποκλείω. Ποια? Θα ξέρω τι. Σου έκαναν εκεί στο έψιλο και πια έχεις αλλάξει. Κάτι με πίνω πολύ αλόι. Και πλένω με τις Βερσάτζ. Βάζω τη Βερσάτζ όλη μέρα. Α, Χριστέ μου. Σου έχει πει ποτέ σύντροφό σου, δεν μ' αρέσει το ντυσιμό σου σήμερα? Πρόσεξε, αλλά πραγματικά κάτι να υπάρχει θέμα. Όχι, δεν μ' αρέσει το ντυσιμό. Δηλαδή να πας έτσι και να πει δεν μ' αρέσει το ντυσιμό σου. Όχι, πολύ σπάνια. Ποτέ. Έχεις πάει ποτέ με τάπερ στη δουλειά του συντρόφου σου με φαγητό που έχεις φτιάξει εσύ? Όχι. Ξέρεις να μαγειρεύεις? Ναι.
έχεις ποτέ φροντίσει έναν σύντροφο, δηλαδή να πεις ότι. Να τον μαγειρέψει κάτι στο σπίτι. Μα με τη μεγάλη μου τη σχέση ήμασταν σχεδόν 3,5 χρόνια μαζί, εννοείται. Και τον φρόντιζα και μαγείρευα και το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά. Μόνο με αυτόν. Ναι. Τώρα για λίγο χρονικό διάστημα με κάποιον άλλον, όχι. Αλλά εδώ είμαι, δεν έχω θέματα τέτοια. Έχεις απιστήσει. Ναι. Νομίζω πως ναι. Νομίζεις, λες. Νομίζω πως ναι. Σε θέλει κουβέντα. Αλλά νομίζω. Γιατί το νομίζεις και δεν είσαι σίγουρη. Γιατί η απιστία είναι κάτι, θα σου πω. Είμαι λίγο κατά όλα αυτά. Είμαι πολύ πιστή γενικότερα. Αλλά όταν βλέπεις ότι κάτι τελειώνει και ότι είναι σε ένα πάρα πολύ άσχημο επίπεδο και ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σε σέβεται και δεν σου φέρεται καλά και βρεις έναν άλλον άνθρωπο να θαυμάσει κάποια στοιχεία, μπορεί να το κάνεις. Όμως έχει τελειώσει και η σχέση. Δηλαδή μετά από λίγο φέρεις και από τη σχέση. Εγώ μετά από λίγο έφυγα και από τη σχέση. Κατάλαβα. Εντάξει, εκεί είναι αλλιώς. Έχεις φύγει από ραντεβού επειδή ο συνοδός σου δεν ήταν καλά ντυμένος. Μπορεί να μην είχατε σχέση, αλλά ξέρετε, τύπου ένα-δύο ραντεβού. Αποκλείεται να το άντεξες. Δεν μου έχει τύχει να είναι πολύ χάλια ντυμένος. Δεν μου έχει τύχει να είναι πολύ χάλια ντυμένος. Μα δεν μιλάμε ρε παιδί μου να είναι χάλια. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το πώς δήθηκες εσύ, γιατί εσύ την είσαι και υπερθέαμα. Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις τι, εμένα μου αρέσει παρόλο οι πιο αθλητικοί τύποι. Και, δηλαδή να ντύνονται λίγο πιο αθλητικά. Ναι, παρόλο που δεν. Μ' αρέσουν με τις φόρμες τους, με τα αθλητικά τους, με τα φούτερ τους. Να βγουν έξω και εσύ να είσαι έτσι. Δεν θα, εξαρτάται που θα πάμε. Ή το βράδυ θα βγουν με το τζινάκι τους. Δεν τους θέλω όπως είμαι κι εγώ. Τώρα, αν πας σε ένα πάρτι, πολύ κυριλέ ή κάπου πολύ κυριλέ, θα βάλει και αυτό το κουστούμι του. Αλλά μ' αρέσουν όταν είναι πιο χύμα οι άντρες. Σκέψου λίγο. Σκέφτομαι. Καλά τα λες. Λοιπόν, έχεις παρακολουθήσει ποτέ στα social media τη νέα σχέση κάποιου πρώην? Ναι. Γιατί όλοι έχουμε υπάρξει 20, 23, 25, πότε και να σου λέει ο άλλο. Δεν τα ακούς, δεν το καταλαβαίνεις. Σου λέει, μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις αυτό. Και το κάνεις. Και το κάνεις. Και τι κάνεις μετά. Την πατάς με το Insta Story, γιατί βλέπουν ποιοι έχουν μπει. Και το οπότε παίρνεις τα κινητά από τις φίλες σου και λες, φέρε λίγο να δω τι κάνει αυτή ή αυτός, για να μην δουν ότι παρακολουθώ εγώ. Φανταστικό το Insta Story. Έχεις πάει κρυφά τη νύχτα στο σπίτι πρώην συντρόφων σου για να δεις αν είναι εκεί? Ναι, καλέ. Ναι, καλέ. Αλλά αυτά είναι τα αυτονόητα. Αυτά σε μένα είναι ναι. Έχεις αγαπηθεί χωρίς να αγαπήσεις? Έχει υπάρξει άνθρωπος δηλαδή που ναι, δεν τον έχεις αγαπήσει, αλλά τελικά εκείνος αγάπησε και κακό που δεν έδωσες ευκαιρία καμία. Όχι. Έχω αγαπηθεί από άνθρωπο που με έχει αγαπήσει και αυτός πάρα πολύ. Και είναι η μεγάλη μου σχέση που είχα. Από... Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω νιώσει ότι κάποιος με έχει αγαπήσει χωρίς να τον έχω αγαπήσει. Να έχω ερωτευτεί χωρίς να με έχουν ερωτευτεί, ναι. Πολλές φορές. Πάρα πολλές. Και ανάποδα. Δεν το έχω νιώσει να με έχουν ερωτευτεί χωρίς να τους έχω ερωτευτεί. Ίσως γιατί δεν προσέχεις κάτι που δεν σε ενδιαφέρει, βρε Κατερίνα. Μπορεί. Είμαι πολύ. Ξέρεις τι, είμαι, βάζω λίγο παραπίδες. Και αν έχω στο μυαλό μου αυτή την περίοδο, αν έχω στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο άντρα που να με ενδιαφέρει και να με φλερτάρει κάποιος άλλος, δεν τον βλέπω. Κατάλαβες πώς το λέω. Γιατί στο μυαλό μου είναι ο στόχος. Μην το λέω στόχος, φαίνεται πολύ άσχημο, φαίνεται killer. Καμία σχέση. Είναι αυτός που με ενδιαφέρει. Οπότε οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν γύρω. Για πες μου λίγο, έκανες κανάλι στο YouTube. Θες να μου πεις γιατί μου το λέει πολλοί κόσμος. Ελένη, κάνε ένα κανάλι στο YouTube. Λέω, είστε καλά. Καλά, δεν προλαβαίνω ούτε να δείξω. Ναι, θα σε κουραστείς, αλλά θα σκίσεις. Δεν θέλω.